Καλημέρα, κύριε. Τα παιδιά είναι αυτά του σπάνου που βγήκε χθες και τα λέγε. Καλά, αυτό που λέει. Απάντησα. Κόψτε να κόψτε το φλόρο. Κόψτε. Κόψτε. Απάντησα. Φάση. Τι είπε στο Καρνέζο πριν βγει να μιλήσει. Εγώ μήνυμα Κώστα για σένα. Πάμε στο τελευταίο και μου το διαβάζει μετά. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Κόπτονα, επόμενος. Τι, στραβώνεις το στόμα. Τι θα το κάνουμε τώρα. Ναι. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Θα μιλήσω λίγο την τηλεόραση. Πάμε, κόπτον και αυτόνα. Πάμε στον επόμενο. Κόπτον, ναι. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Έλα, γεια. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σε όλους, παλικάρια. Καλώς το παλικάρι. Καλώς το. Λοιπόν, ένα πράγμα θα το ρωτήσω για να μην πιάσουν κουβέντα. Λοιπόν, μπορεί ο Πάοκ σημερινός να πάρει το τάσμα, ναι ή όχι? Όχι. Αυτό ήθελα να ακούσω. Γιατί και αυτό πίστευα κι εγώ. Γιατί με Πάοκ. Και πιστεύω ότι με αυτό το καθεστώς, με αυτή την πορεία που κάνει, μόνο με μεγάλη πίστη μπορώ να πάρω πάω πρωτάθλημα. Με αυτό το καθεστώς βεβαίως, μόνο εδώ. Δεν ξέρω για εσάς. Ακούστε, μπορώ να σας πω κάτι εγώ σαν... Να πει ο Μαλάτος κάτι. Σαν ουδέτερος που είναι, μπορεί να πει κάτι. Δεν είμαι ουδέτερος, είμαι Ολυμπιακός, αλλά είμαι καλοπροαίρετος. Είχε πει ο Άγγελος ο Αναστασιάδης... Κάτσε να ακούσουμε τι λέει. Είχε πει όταν ανέλαβε τον ΠΑΟΚ τον Αύγουστο του 2014. Θέλετε να ακούσετε τι. Θες να ακούσεις, ρε φίλε. Δικός σας άνθρωπος. Ναι. Ότι για ό,τι παθαίνει ο ΠΑΟΚ, πρώτα απ' όλα φταίει ο ίδιος. Ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Είπε και κάτι άλλο όμως. Θα κάνουμε μια ομάδα να κερδίζει και τους διαιτητές, είπε. Ναι. Καλά, εντάξει τώρα. Ο ίδιος το είπε. Συνέχα, φίλε, συνέχα. Λοιπόν. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε σε έναν ακόμα. Άστε. Ναι, λοιπόν. Έλα, Ραπτόπουλε. Πάμε, φίλε. Μ' ακούς? Πάμε, κόμψτονα. 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 Έλα, Ραπτόπουλε. Πιο αργός και από τον Ποτία μου. Έλα. Πάμε, επόμενος, ναι. Άντε, μπράβο. Έλα, φίλε. Και... Δε τι θα τους χαρίσει. Τέλος. Μην πάρεις άλλους. Αυτές τώρα βγήκανε 2 και 35. Κατάλαβες. Παίζω στην καρδίτσα τώρα. Πάνε εκεί οι καρδιτσιώτες να τους ανιδώσουν κάτω εκεί πέρα. Πες τον Κώστα, όλα αυτά που συνέβησα σήμερα του φάνηκαν λογικά του Ραπτό. Το ότι σηκώθηκε να φύγει ο Γιωργάκης του φάνηκε περίεργο. Και τι δεν γίνονται αυτές την τηλεόραση. Ένας φίλος λέει, σου φάνηκε περίεργο δηλαδή, όλα τα άλλα σου φάνηκαν λογικά. Και το περίεργο ήταν ότι έφυγε ο Γιωργάκης. Να χαργαλίσω τώρα τη μασκιάλη μου να γελάσω. Χιούμορ έκανε ο φίλος. Τζάμπα μισό ευρώ έδωσε, πες το φελό.